πει της πραγματικότητας. Τι σημαίνει, πέστε μου, κύριε Μπούκουρα, που το έχετε τσεκάρει? Το είπατε εσείς. Για χαρά, καλησπέρα. Το είπες, Μαλβίνα, πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Είναι όπως τη βλέπει κανείς, πάντως όχι όπως είναι. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τη βλέπουν έτσι γιατί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν διαταραχθεί, είναι τέλος πάντων άτομα ψυχοσικά. Διασαλευμένα, δηλαδή, ναι, πληρωμένα. Και το κάνουν ασυνείδητα. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι το κάνουν ασυνείδητα. Και αυτοί οι άνθρωποι, ναι, το κάνουν επειδή το θέλουν. Το παίζουν τρελή, με άλλα λόγια. Μπράβο. Στη Βουλή, πόσοι είναι οι πραγματικοί κληρωμένοι, κατά τη γνώμη σας, κύριε Μπούκουρα, και πόσοι είναι οι οπαδοί της ιδεατής εικόνας? Δηλαδή, δεν έχει γίνει ακόμη γκάλο. Πάντως, ναι, κάποιος σπουδαίος είχε πει κάποτε ότι η Ελλάδα είναι απέραντο ψυχιατρίο. Τώρα δεν ξέρω αν συμπεριλάβανε μέσα και τους βουλευτές. Αλλά όσον αφορά όμως για εκείνη, ναι, την εξάρτηση και τις κατηγορίες που ακούστηκαν, ναι, από τον κύριο Κακλαμάνη, νομίζω ότι ήταν άδικο. Αν σκεφτεί κανείς ότι και ο κομματικός, εκείνος που ανήκει σε ένα κόμμα, είναι, ναι, αναγκασμένος να είναι και εξαρτημένος από το κόμμα του και πειθαρχικός. Κατά συνέπεια, ναι, αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες, όλες τις ομάδες, θα έλεγα. Οπότε δεν έχει να κάνει τίποτα με την πραγματικότητα. Για πέστε μου, κύριε Μπούκουρα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια μανία, μια έμονη ιδέα, εκτός από ιδεατή εικόνα, αυτή, ναι, η διάθεση του κυρίου Κακλαμάνη, έτσι να πιάσει την κάμερα και να την πατήσει κάτω? Νομίζω ότι ο πολιτικός, ναι, κυρίως υποκρίνεται. Mm-hmm. Είναι μέσα στο ρόλο του να υποκρίνεται. Πρέπει να είναι και καλός ηθοποιός. Χρειάζεται να λέει την αλήθεια που εκείνος θέλει να λέει και όχι την πραγματική αλήθεια. Ναι. Και αυτό ίσως έχει να κάνει με την αντιστροφή της πραγματικότητας που είπατε. Είναι μια σκοπιμότητα. Άρα μου λέτε πως εκτός αποκληρωμένος είναι και η Σουίτης. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό ισχύει για άλλους, λοιπόν, πολιτικούς, πιστεύω. Με εμάς τι γίνεται? Ένα απέραντο ψυχιατρίο. Αλλά θα βγούμε, θα δούμε λίγο φως? Έχουμε κανένα μέλλον σαν λαός? Με αυτό το φως που τσακίζει από πάνω μας, έτσι, τι θα γίνει? Μαλβίνα, έχουμε ναρκωθεί. Έχουμε μια, ναι, παθητικότητα σχεδόν από νάρκωση. Και αυτή οφείλεται στον μπαράζ των ειδήσεων, το talk show, τον, ναι, show, το σκέτο. Χωρίς talk, γίνεται δηλαδή μια κατάσταση τέτοια που η πληθώρα των πληροφοριών δεν δύναται να αξιοποιηθεί από εμάς. Από έναν απλό πολίτη δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που βρίσκεται μπροστά σε προβληματισμούς, έχει και ένα αδιέξοδο. 5-10 αδιέξοδα την ημέρα οδηγούν σε ένα μπλοκάρισμα. Σε μια κατατονία. Επίσης, μου βάλεις και εσύ τις ειδήσεις μέσα. Ένας Κακλαμάνης, βλέπω, κυλάει στις φλέβες σου σήμερα, γιατρέ μου. Αλλά νομίζω θα πρέπει τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα εμείς να συναντιόμαστε. Να λέμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να τσεκάρουμε τους τρελούς. Να τσεκάρουμε τους ψεύτες τρελούς. Για κάποια ψυχοπαθολογία, γενικά. Για την ψυχοπαθολογία, βέβαια, σίγουρα. Βλέπεις κανένα άλλο έτσι που να θέλεις να τον παραλάβεις στα χέρια σου? Με συγχωρείς για την οικειότητα, αλλά στο γιατρό μιλάμε πάντα έτσι, νομίζω. Μαλβίνα μου, εγώ, ναι, θα σταθώ εκεί που στάθηκες και εσύ κάποια στιγμή, σε κάποιους οι οποίοι βγήκαν έξω στην τηλεόραση, είπαν, ναι, πολλά πράγματα και όταν ήρθε η ώρα να τα πούνε δεν είπαν τίποτα. Αντιθέτως, έδειξαν μία έτσι γλυκύτητα στη συμπεριφορά του. Αναφέρομαι στον κύριο Δροσογιάννη, ο οποίος, ναι, ήταν δρυμής, αλλά μπροστά στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έδειξε, σύμφωνα με τις ειδήσεις. Γαργάρα, τελείως μιλάμε. Δεν έδειξε το ίδιο πρόσωπο που είχε δείξει και έξω στα talk show. Αφού λέει μέσα δεν μιλάγανε και βγαίναν έξω να τα πούνε στις κάμερες και ξαναγύριζαν μέσα και μούγκα. Ό,τι τους έπιανε σε μένος ήταν έξω από τις αίθουσες. Κάτι δεν πάει καλά, Μαλβίνα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Υπάρχει, ναι, μια συμφωνία μεταξύ εκείνου, ναι, που θέλει να πει κανείς και εκείνου που λέει. Ναι, ναι. Υπάρχει μια. Υπάρχει ιδεατή εικόνα, λέμε τώρα. Αυτό που στην ψυχολογία ορίζεται σαν ιδεατή εικόνα. Ναι. Νομίζω ότι είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Ναι. Και εισπράττουμε το κάτι άλλο, ναι, ή εν πάση περιπτώσει εισπράττουμε αυτό που φαίνεται. Εξαρτάται την κρίση μας, την ικανότητα κρίση που έχει ο καθένας και την ικανότητα να ξεκαθαρίζει λίγο την εικόνα που του παρουσιάζουν. Κύριε Μπούκουρα, προσπέφτω στα πόδια σας και σας ρωτάω, πόσο καιρό ακόμα με βλέπετε έξω? Εσάς? Ναι. Πόσο καιρό ακόμα? Για πολύ, γιατί αν είναι να... Μαλβίνα, έχεις τον τρόπο προσέξτε να τα παρουσιάζεις. Προσέξτε τι θα πείτε. Έχεις τον τρόπο να τα σατυρίζεις. Προσέξτε. Προσέξτε τι θα πείτε. Λοιπόν, δεν είμαι για πολύ, το έχω καταλάβει και εγώ τρελή είμαι και όλοι τρελοί είμαστε. Αλλά τουλάχιστον... Είσαι επαρκώς εξοπλισμένη για να αντισταθείς. Αλλά τουλάχιστον, ας ευχηθούμε, η τρέλα πραγματικά να είναι κύβδηλη και τεχνητή. Γιατί αν πραγματικά τα πιστεύουν όλα αυτά, αυτή την ιδεατή εικόνα που έχουν μέσα στο κεφάλι τους προσδίθεν ότι είναι, δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ούτε 46 δεν μας σώζουνε. Η δική σου τρέλα, Μαλβίνα, δεν είναι κύβδηλη, είναι γνήσια, γιατί κάνει σάτυρα. Και με αυτή τη σάτυρα λέγονται αυτά που πρέπει να υποθούν με έναν τρόπο αποδεκτό. Και ψυχολόγια μου, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να ξανασυναντηθούμε για να μιλήσουμε για την ψυχοπαθολογία άλλων προσώπων, δηλαδή να φύγουμε από τα επιμέρους και να πάμε στα πραγματικά σοβαρά. Γιατί εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι πρέπει να μπω σε μία τάξη μετά από όλα αυτά που άκουσα από την κυρία Παπανδρέου. Έτσι, πολύ θα το πάρω υπόψη μου, θα το σκεφτώ όλη νύχτα σήμερα. Αρκεί να μην χάσω εγώ τη δική μου τάξη. Και θα προσευχηθώ. Δεν τη χάνεις, αγάπη μου, γιατί είναι νέα. Φιλάρες γλυκές, χίλια ευχαριστώ. Και εσύ, πολεμόχαρη φίλη μου, αυτό ήταν. Αν περιμένεις κάτι άλλο, δεν έχει. Ως αύριο στις 7 που θα σας ξαναέρθω, εσείς οργανώστε τον...